Σήμερα θα κάνουμε ένα από τα δυσκολότερα Pokémon challenges που έχουν σχέση με το anime. Είμαι σίγουρος πως πολλοί θα θυμάστε αυτή τη σκηνή από όλα τα επεισόδια Pokémon που στη μέση του επεισοδίου σε ρωτούσε ο αφηγητής ποιο είναι αυτό το Pokémon και είχε τη σκιά ενός Pokémon και εσύ έπρεπε να μαντέψεις ποιο είναι. Αυτό θα κάνουμε και εμείς σήμερα, αλλά με το πιο δύσκολο τέτοιου είδους challenge που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μην ξεχάσετε να αφήσετε το like σας και ένα subscribe άμα σας αρέσουν αυτά τα βίντεο και θέλετε να τα συνεχίσω και πάμε για το challenge! Who's that Pokemon? Το Seal? It's Charmander. Φυσικά και είναι το Charmander. Δες το πως είναι σαν έκτρωμα. Ελπίζω τα υπόλοιπα ρε φίλε να είναι τουλάχιστον λίγο πιο φυσιολογικά. Δες το πως κάνανε το Charmander ρε φίλε. Πάμε συνεχίζουμε. Who's that Pokemon? Το Mewtwo? Όχι, φυσικά και θα είναι το Greninja. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσω να λέω ό,τι να είναι. Πρέπει να αρχίσω να... Δεν γίνεται. Σίγουρα δεν θα είναι κανένα. Who's that Pokemon? Λοιπόν, αυτό θα ήταν το War Turtle. Τι μπορεί να έχουν κάνει έτσι? Θα πω τον Dragonair, εντάξει, θα πω τον Dragonair. It's Delibird. Φυσικά και είναι το Delibird. Θα μπορούσα να το βρω ίσως. Who's that Pokemon? Vaporeon! One hour later. Λοιπόν, έτσι όπως δείχνει το κεφάλι του, για κάποιο λόγο κάτι μου λέει ότι θα πω Γκέραντος. Ναι, είναι το πρώτο μας, παιδιά, δεν το έχω δει το βίντεο. Ναι, είναι το πρώτο μας. Ναι ρε φίλε, πάμε, next. Who's that Pokemon? Σμίρκλ. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να είναι έτσι, Θα πω Ditto. It's Poliwrath. Poliwrath. Φυσικά και είναι το Poliwrath. Δες το πως το έχουν κάνει. Who's that Pokemon? Να πεις εδώ. Κάνα κουλουριασμένο Rayquaza θα είναι. Jigglypuff. Jigglypuff. Of course Jigglypuff. Γιατί όχι. Φυσικά και θα είναι το Jigglypuff. Next. Who's that Pokemon? It's Loudred. Loudred. Τι θέλετε να σας πω τώρα? Who's that Pokemon? Αυτό θα ήταν το Octillery. Τι άλλο έχει πλοκάμια? Λες να είναι το Lilith. Αν τώρα αποδογυρίσεις, το Lilith έχει αυτά τα τέτοια. Θα πω το Lilith. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα το να αντιστέκομαι σε αυτό το challenge. Έχω βρει ένα. Καλό είναι κι αυτό. It's Malamar. Malamar. Ναι, έπρεπε να το σκεφτώ. Next. Who's that Pokemon? Το μόνο Pokémon που μπορώ να σκεφτώ που είναι έτσι στρογγυλό και έχει γύρω του έτσι αυτούς τους καπνούς του Koffing είναι ρε παιδιά το Ghastly που είναι στρογγυλό και έχει γύρω γύρω τον καπνό. Θα πω Ghastly. It's Ghastly. Ναι! Ναι! Δύο! Δύο! Επόμενο! Who's that Pokémon? Τώρα θα κλάψω. Ποιο είναι τώρα? Ποιο είναι τώρα? Πόβο, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα Pokémon που να μοιάζει έστω και λίγο με το Pidgey έτσι. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το σκεφτώ σε φάση αν το έπαιρνα το Pidgey τη σκιά του και προσπαθούσα να χώσω μέσα ένα άλλο Pokémon, ποιο θα έβαζα. Να πω το Spearow. Θα πω το Spearow. Ναι! It's Spearow. Ναι, ρε φίλε! Ου, γίνομαι καλό σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε, next! Who's that Pokémon? Γράψτε στα σχόλια. Δεν ξέρω. It's Wilmer. Ναι, φυσικά και είναι το Wilmer. Ναι, ευχαριστώ πολύ, challenge. Who's that Pokemon? Oh. Τι έχουν βάλει τώρα εκεί μέσα? Αυτό κανονικά είναι το Diglett, οκ, okay, ναι, είναι το Diglett, κανονικά. Τι μπορεί να έχει χώσει εκεί μέσα? Το προηγούμενο ήταν το Seal και τελικά ήταν η Φάλαινα. Τι να βάλω τώρα, τι να πω. Λοιπόν, είχα δει ένα meme που αυτό ήταν μια ταφόπλακα. Και καλά ήταν χούστα, το είχα δει σε meme στο Facebook. Θα πω ότι δεν είναι Pokémon, είναι μια ταφόπλακα. Εννοείται ότι θα είναι Pokémon. It's Rowlet. Φυσικά. Εννοείται ότι θα ήταν το Rowlet. Πολύ ωραία δουλειά. Αυτό είναι όμορφο. Who's that Pokémon? Αυτό τώρα έχει χέρια και πόδια. Ποιο άλλο Pokémon είναι έτσι ρε φίλε, τόσα άκρα. One week later. Πραγματικά, να σας πω κάτι, κάποια πράγματα δεν μπορεί, η φαντασία η ανθρώπινη δεν μπορεί να τα συλλάβει, δική μου τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς αυτό που το ζωγράφισε το σκέφτηκε, δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω. It's Incineroar. Καταλάβατε τι κάνανε, βάλαν το Incineroar και καλά τα χέρια του δεν είναι τέσσερα, κουνιούνται.
Έλα, όντως είναι το πιο δύσκολο challenge. Εντάξει, έχουμε βρει κάποια. Who's that Pokemon? Έπεσε στον Ιντο Βασίλειο. Έπεσε στον Ιντο Βασίλειο. Δεν θα με ξεγελάσεις. Θα πω Kangaskhan. Θα πω Kangaskhan και θα είναι Kangaskhan. It's Crocodile. 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 Πώς τον έκανες έτσι! Γιατί το έχεις βάλει στο μάγουλο ένα δόντι, τι είναι αυτό το πράγμα! Αλλά πώς και να έχει, πώς το έχεις κάνει έτσι στη μύτη, ρε φίλε, είναι σαν να κρούκατα ήλα από τρακάρισμα! Who's that Pokemon? Κρατίνι. Ντρατίνι. Τώρα, πάμε να δούμε. Με τι θα μπορούσε να μπει, τι θα μπορούσε να μπει στη θέση του Ντρατίνι, Θα πω το Snivy. Ίσως η τρίτη εξέλιξη, πώς λέγεται η τρίτη, Servine. Servine θα πω. It's Ferret. Ferret. Ναι! Who's that Pokemon? Τώρα έχουμε τον Gazlord. Δεν μπορεί ρε φίλε. Δηλαδή αυτό εκεί πίσω, η ουρά, οι ουρές αυτές που είναι τόσο χαρακτηριστικές, πώς μπορείς να τις κάνεις κάτι άλλο? Θα πω Snorlax γιατί το Snorlax είναι ένα από τα μεγαλύτερα Pokemon, οπότε υποθέτω ότι θα έχει χωρέσει ένα Snorlax εκεί μέσα. Πες μου ότι είναι Snorlax. It's Zygarde. Okay. Thank you. Who's that Pokemon? Όχι και το Squirtle. Όχι και το Squirtle. Charmander θα πω. It's Quagsire. Δες το πως είναι το ατύχημα. Δες το πως είναι το ατύχημα. Ρε θα τρελαθώ. Πόσα έχω βρει. Δεν ξέρω πόσα έχω βρει. Who's that Pokemon? It's Pikachu. It's Clefairy. Όχι. Είναι το Pikachu. It's Togepi. Togepi πως είσαι έτσι. Πως είναι έτσι το Togepi. Who's that Pokemon? Azuril. Είναι το Πίκατσου! Είναι το Πίκατσου! Είναι το It's Tapping! Next! Who's that Pokemon? Ούλα, όχι και το κάτω! Θα πω το άλλο, θα πω το Metapod, γιατί δούλεψε την προηγούμενη φορά με το Pidgey. It's Tyra! Επειδή το κανάλι είναι family friendly, δεν μπορώ να πω σαν τι το έχουν κάνει το site. Καλά, δες το ρε φίλε, πώς το κάνατε έτσι. Πάμε, next. Who's that Pokemon? Μουσράνα. It's Sandshrew. Who's that Pokemon? Starmie. Starmie, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. Starmie, αυτό θα το βρω, δεν γίνεται. Θα πω Togekiss. Το βλέπετε έτσι το πάνω, τα τρία πάνω. Θα είναι το Togekiss. Δεν μπορεί. Togekiss, Togekiss. It's Turtonator. Πάω χάλια σε αυτό το challenge. Who's that Pokemon? Γεια σου ρε Onyx. Θα έλεγα Ekans, αλλά αυτό το κέρατο που πάει. Θα πω Rayquaza και ελπίζω να είναι. It's Ghastly. Να! Να μην σταγροστάω. Έλεος. Who's that Pokemon? Έλεος. Torchic. Λοιπόν, Γιώργο συγκεντρώσου. Γιώργο συγκεντρώσου. Είναι μικρό Pokemon. Τρίκο. Έπεσα στο Grass Type και στο Starter μέσα, έτσι. Δώστε μου τουλάχιστον μισό πόντο γι' αυτό. Who's that Pokemon? Και το Gengar. Θα πω Clefable. Έτσι, κολλάει. It's Raticate. Raticate. Γιατί έχει χέρια τέτοια το Raticate. Όχι, δεν έχει τέτοια χέρια το Raticate. Ποντίκι είναι. Who's that Pokemon? Λουνάλα. Το λέω από τώρα, Λουνάλα. It's Salamence. Salamence. Το έχει και από την από κάτω, να το καταλάβουμε, να είμαστε σίγουροι. Who's that Pokemon? Clefable είναι. Έλα, μην με κουράζεις άλλο, Clefable είναι. It's Quilladin. Φυσικά. Θα μου ανατινάξει τον εγκέφαλο αυτό το challenge, δεν θέλω άλλο. Who's that Όχι Pokemon? Πάλι το Starmie. Ποιο είχα πει την προηγούμενη φορά? Togekiss. Togekiss. It's 2x Staryu. Είναι 2 Staryu γιατί. Who's γιατί μου το κάνει αυτό. Ο Πίκατσου είναι. Είναι ο Πίκατσου. Είναι ο Πίκατσου. It's a drowned Umbreon. Είναι ένα Umbreon που πνίγεται. Καταλάβατε, θέλει να μου ανατινάξει τον εγκέφαλο. Τα νεύρα μου! Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το challenge. Δεν ξέρω εσείς πώς θα πήγατε. Με διέλυσε. Όπως και να έχει, έχω αφήσει από κάτω στην περιγραφή όλο το challenge μαζί με τον δημιουργό του για τις ευχαριστίες. Γιατί δεν είναι δικό μου το βίντεο, δεν το έφτιαξα εγώ. Οπότε μπορείτε να πάτε και σε εκείνο το βίντεο να κάνετε μόνοι σας το challenge. Όπως και να έχει, ελπίζω να πέρασατε καλά. Εδώ πέρα πάνω έχω αφήσει ένα βίντεο στο οποίο βλέπω ελληνικές διαφημίσεις από το 1999 έως το 2011 και τις σχολιάζουμε.
και εδώ κάτω μπορείς να κάνεις subscribe για περισσότερα βίντεο του Nido Greek. Όπως και να έχει, ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια!